Τώρα θα δούμε αυτό που ονομάζεται ανισότητα Bessel, η οποία είναι μια πολύ, πολύ βασική ανισότητα στην ανάλυση του ερδίου. Λοιπόν, στο αμέσως προηγούμενο βίντεο είχαμε δει ότι αν έχουμε ένα πεπερασμένο ορθοκανονικό σύστημα, φ' κ, και ονομάσουμε β το χώρο που αυτό παράγει, τότε η προβολή του f στο χώρο β δίνεται από αυτόν τον τύπο. Δηλαδή είναι ένα στοιχείο του χώρου β φυσικά και οι συντελεστές των φ' κ είναι τα εσωτερικά γινόμενα του F με το φ κάπα. Και μάλιστα είδαμε ότι η προβολή αυτή, η PF, ουσιαστικά εξαρτάται μόνο από το χώρο V, όχι από το ποια φ κάπα έχουμε πάρει μέσα στο χώρο V, και χαρακτηρίζεται από το εξής, ότι το PF είναι το πλησιέστερο στοιχείο του V στο στοιχείο F. Πλησιέστερο στοιχείο του χώρου V, η βέλτιστη προσέγγιση όπως λέμε, στο F. Έτσι, για παράδειγμα, αν το F ανήκει, ειδική περίπτωση, αν το F ανήκει ήδη στο V, τότε το πλησιέστερο στοιχείο του είναι αυτό, η προβολή του είναι το ίδιο το F. Αυτό εδώ ισχύει ακριβώς για τα στοιχεία του χώρου V. Λοιπόν, δείξαμε επίσης προηγουμένως ότι αν πάρουμε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του χώρου V, από εκεί βγάλαμε την ευέλικτη προσέγγιση, τότε ουσιαστικά είχαμε βρει ένα ορθογώνιο τρίγωνο. Για να ξανακάνουμε το σχήμα, δεν βλάπτει. Εδώ είναι ο χώρος V. Εδώ είναι το 0. Κάπου εδώ βρίσκεται το F. Η προβολή του PF είναι αυτή. Και ένα άλλο στοιχείο είναι τούτο εδώ, το V. Είχαμε δείξει λοιπόν ότι το εξής τρίγωνο είναι ορθογώνιο. Αυτή εδώ είναι η υποτείνουσα, το F-V. Και αυτή εδώ είναι η ορθή γωνία, όποιο V και να πάρουμε. Έτσι είχαμε δείξει. Οπότε από αυτό το ορθογώνιο τρίγωνο και το πυθαγόρο θεώρημα είχαμε βγάλει αυτήν εδώ τη σχέση. Που αν την πάρουμε στην ειδική περίπτωση που το V είναι το 0, δηλαδή κοιτάξουμε ουσιαστικά το ορθογώνιο τρίγωνο αυτό, αυτό το ορθογώνιο τρίγωνο, παίρνουμε ακριβώς αυτή την ανάλυση της νόρμας του F σε δύο κομμάτια, το κομμάτι του F που είναι πάνω στο V και το κομμάτι του F που είναι αυτό που ονομάζουμε στο V κάθετο. Αυτό το ονομάζουμε V κάθετο γιατί το F-PF είναι κάθετο σε οποιοδήποτε στοιχείο του χώρου V, το οποίο φαίνεται πολύ εύκολο από εδώ. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς από εδώ πέρα είναι ότι αν πετάξουμε στο δεξί μέρος τον πρώτο όρο που είναι μεριτικός, προκύπτει ότι ο δεύτερος όρος είναι μικρότερος ίσως από τον πρώτο. Προκύπτει δηλαδή αυτή εδώ η ανισότητα. Ότι η νόρμα της προβολής είναι πάντα μικρότερη ίση από την νόρμα της F, του F. Λοιπόν, αν αυτή την ανισότητα τη γράψουμε με τον ορισμό της προβολής, δηλαδή να την καταστήσουμε το PF να είναι αυτό εδώ το άθροισμα και το γράψουμε κατά αυτόν τον τρόπο, τότε επειδή τα ΦΚ είναι ορθοκανονικό σύστημα, αυτή εδώ η νόρμα είναι πολύ απλά το άθροισμα των τετραγώνων των συντελεστών του F ως προς τα φ κάπα και αυτό είναι μικρότερο ίσο της νόρμας του F. Αυτή εδώ η ανισότητα που είναι αρκετά εύκολη και τη χρησιμοποιούμε συχνά ονομάζεται ανισότητα του Bessel. Η ανισότητα του Bessel λοιπόν λέει ότι για κάθε ορθοκανονικό σύστημα Φ1 έως Φν και για κάθε F στο L2 έχουμε αυτή εδώ την ανισότητα του τόδο. Μάλιστα μπορεί κανείς να δει εύκολα και το εξής, ότι αν ξεκινήσεις με κάποια Φ1 έως Φν τα οποία δεν ξέρεις αν είναι ορθογόνια μεταξύ τους, ξέρεις όμως ότι έχουν νόρμα ίση με 1, είναι κανονικό σύστημα αλλά δεν ξέρεις αν είναι ορθογόνια, τότε αν αυτό εδώ, αν ας την πούμε αυτή την ανισότητα 1, αν η 1 ισχύει για κάθε F, τότε προκύπτει ότι τα Φ1 έως Φν είναι ορθοκανονικό σύστημα, είναι ορθογόνια δηλαδή. Ισχύει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο και το αντίστροφο. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το δει κανείς, αν απλά στη θέση του F πάρεις ένα από τα φ αυτά. Αν πάρει για παράδειγμα το F να είναι το Φ1, ξέρω εγώ, τότε εύκολα βλέπεις ότι το δεξί μέρος θα είναι 1
αφού είναι η νόρμα του φι 1 που την έχω υποθέσει ότι είναι 1, στο αριστερό μέλος θα πάρεις για τον όρο που αντιστοιχεί στο 1, θα πάρεις φι 1 με φι 1, θα πάρεις πάλι ένα άσο αριστερά και θα έχεις λοιπόν 1 συν κάποια μη αρνητικά πράγματα μικρότερο ίσο του 1. Άρα λοιπόν όλα τα άλλα είναι 0. Αυτό λοιπόν μας δίνει ότι τα φι j, φι 1 είναι 0 αν το j είναι διάφορο του 1, που είναι ακριβώς η ορθογωνιότητα όλων ως προς το φι 1 και ομοίως ως προς το φι 2 κτλ. Το να ισχύει λοιπόν η ανισότητα του Bessel για ένα κανονικό σύστημα, δηλαδή με η μόνη υπόθεση ότι έχουν μέτρο 1 και για κάθε f, είναι ισοδύναμο με το να είναι αυτό ένα ορθοκανονικό σύστημα, δηλαδή και ορθογώνια. Αυτό που θα δούμε τώρα είναι πώς μπορείς να κατασκευάσεις από ένα δεδομένο ορθοκανονικό σύστημα. Εδώ πέρα έχει το μόνο ενδιαφέρον είναι όταν το ορθοκανονικό σύστημα αυτό είναι άπειρο, αλλιώς αυτό που θα πούμε είναι τετριμένο. Αν έχεις ένα άπειρο ορθοκανονικό σύστημα, ένα αριθμίσιμο άπειρο ορθοκανονικό σύστημα και έχεις και μια ακολουθία συντελεστών που είναι τετραγωνικά αθροίσιμη, τότε υπάρχει ένα F ώστε στο L2 που αυτή εδώ η σειρά, η άπειρη σειρά, ας πούμε από το 1 στο άπειρο, συγκλίνει στο L2 σε κάποιο στοιχείο του L2. Η σειρά δεύτερη συγκλίνει αρκεί τα α1 να έχουν ένα τετραγωνικά αθροίσιμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν γράψουμε F να είναι το άθροισμα της σειράς, τότε οι συντελεστές του F ως προς τα φι n είναι ακριβώς αυτά τα εδώ τα αν. Λοιπόν, για να το δούμε πώς το κάνουμε αυτό. Ας πάρουμε τα μερικά αθροίσματα. Θέλω να δείξω ότι μια σειρά συγκλίνει, ας πάρουμε τα μερικά αθροίσματα. Ας το ονομάσουμε Sn. Sn λοιπόν θα είναι ποιο στοιχείο του L2, θα είναι αυτό εδώ, από το 1 έως το νη κεφαλαίο, αν φι n. Θέλω να δείξουμε ότι η Sn είναι μια ακολουθία κοσί. Και επειδή ξέρουμε, έχουμε αποδείξει ότι το L2 είναι πλήρης χώρος, αν έχω μια ακολουθία κοσί, τότε συγκλίνει κάπως το L2 και αυτό θα είναι το F μας. Αλλά αρκεί να δείξουμε την ακολουθία κοσί. Αν πάρουμε τώρα ένα δίκτυο M μεγαλύτερο από το δίκτυο N, μεγαλύτερο ίσο, και πάρουμε τη διαφορά SM-SN, αυτό είναι που θέλω να δείξουμε μικρό, τότε και πάρουμε και την απόλυτη τιμή της, αυτό θα είναι όρι μέχρι το n, βγάλε αυτός που είναι μέχρι το n, οπότε θα είναι ουσιαστικά η απόλυτη τιμή του αθροίσματος n να πάει από το νη συν 1 έως το μη κεφαλαίο του αν φι n. Ωραία. Κακώς έβαλα απόλυτη τιμή εδώ πέρα, αυτή δεν είναι αριθμή, είναι διανύσματα στο L2, συναρτήσεις στο L2, αλλά θέλουμε την L2 νόρμα εδώ πέρα. Αυτό πρέπει να δείξουμε ότι μπορεί να γίνει οσοδήποτε μικρό, αρκεί τα m και n να είναι οσοδήποτε μεγάλα. Έχουμε λοιπόν αυτό εδώ πέρα. Επειδή τα φι n είναι ορθοκανονικά, ας βάλουμε και τετράγωνο, αρκεί να δείξουμε ότι το τετράγωνο είναι μικρό. Επειδή τα φι n είναι ορθοκανονικά, από το πυθαγορείο θεώρημα θα βγει ότι αυτό είναι ίσο με το άθροισμα από το νη συν 1 έως το μη του απόλυτο αν τετράγωνο. Επειδή όμως, το οποίο μπορεί να το μεγαλώσουμε, να είμαστε και λίγο γαλαντόμοι, να το μεγαλώσουμε, να το πάμε μέχρι το άπειρο. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι η ουρά της συγκλίνουσας σειράς αυτής, άρα αυτό εδώ πέρα πάει στο 0 με το νη. Άρα, αν επιλέξουμε το νη να είναι αρκετά μεγάλο, μπορούμε να κάνουμε αυτό όσο μικρό θέλουμε, όποιο και να είναι το m, και άρα έχουμε δείξει ότι είναι κοσί. Η ακολουθία μας. Άρα συγκλίνει και μπορούμε να ονομάσουμε F αυτό εδώ το όριο της. Ωραία. Αυτό που μένει τώρα να δείξουμε είναι ότι τα αν ακριβώς είναι τα εσωτερικά γινόμενα F, φι n. Ποιο λοιπόν το εσωτερικό γινόμενο F, φι n? Αυτό εδώ θα είναι το εσωτερικό γινόμενο άθροισμα. Γράφουμε ποιο είναι το F. Είναι K, ας χρησιμοποιήσω το K τώρα, έως άπειρο, α, K, φι, K. Όλα αυτά με το φι n. Ωραία. Συγκλίνει αυτή η σειρά και από την ιδιότητα της συνέχειας του εσωτερικού γινωμένου αυτό μπορεί να γραφτεί ως εξής: άθροισμα k ίσον 1 έως άπειρο α k φι k φι n. Όμως από όλους αυτούς τους όρους ένας θα μείνει, γιατί όλα τα φι k εκτός από το φι n είναι ορθογώνια ως προς το φι n, άρα μηδενίζονται τα εσωτερικά γινώματα και θα μας μείνει ακριβώς αν φι n, φι n, που κάνει ακριβώς αν. Αν έχουμε λοιπόν μια άπειρη αθροίσιμη σειρά και κάποιο ορθοκανονικό σύστημα επίσης άπειρο,
βάζοντας αυτούς τους συντελεστές προκύπτει ένα στοιχείο του L2 και μάλιστα τα εσωτερικά γινόμενα του στοιχείου αυτού με, το, με την ορθοκανονική βάση όπως τη λέμε που έχουμε επιλέξει είναι τα ίδια τα αν. Και τώρα μπορούμε να ορίσουμε την έννοια της προβολής που προηγουμένως την είχαμε ορίσει μόνο σε ένα πεπερασμένης διάστασης χώρο που οριζόταν από τα φύ 1 έως φυνή. Τώρα θα την ορίσουμε ουσιαστικά για, μια, για ένα άπειρο σύνολο από ορθοκανονικό σύστημα φύ n και μια οποιαδήποτε εύση του L2. Ορίζουμε λοιπόν την προβολή να είναι αυτή εδώ η σειρά κατά πλήρη αναλογία με την πεπερασμένη διάσταση περίπτωση. Αυτή εδώ η σειρά. Και που ξέρουμε τι συγκλίνει αυτή η σειρά, έτσι. Λοιπόν, από το προηγούμενο, εμείς δείξαμε ότι αν πάρουμε οποιουσδήποτε τετραγωνικά αθροίσιμους συντελεστές, αν αυτό είναι πεπερασμένο, τότε έχει νόημα να αναφερθεί κανείς σε αυτή η σειρά, αυτή συγκλίνει. Αυτό δείξαμε προηγουμένως. Ωραία. Εμείς από την ανισότητα του Μπέσαλ τι ξέρουμε, γιατί ξέρουμε ότι αν πάρουμε πεπερασμένο άθροισμα ίσον 1 έως νι f, φι n στο τετράγωνο, ότι αυτό φράζεται από την όρμα της F στο τετράγωνο. Αυτή είναι η ισότητα Μπέσελ. Αυτό λοιπόν τι μας λέει, ότι όλα τα μερικά αθροίσματα της σειράς αυτής είναι φραγμένα από αυτόν τον συγκεκριμένο αριθμό, άρα αυτή εδώ η σειρά συγκλίνει. Αυτό εδώ λοιπόν είναι πεπερασμένο. Και άρα αυτό εδώ η άπειρη σειρά με βάση αυτό που δείξαμε στην προηγούμενη διαφάνεια, αυτή εδώ η άπειρη σειρά συγκλίνει. Το PF λοιπόν είναι καλώς ορισμένο και μάλιστα επειδή ισχύει αυτή η ανισότητα για τα μερικά αθροίσματα, ισχύει και για την όρμα του PF στο τετράγωνο. Ωραία. Τώρα, το PF είναι όριο πεπερασμένων γραμμικών συνδυασμών των φι κάπα, που είναι τα μερικά αθροίσματα αυτής της σειράς. Αν πάρουμε ένα οποιοδήποτε V που είναι όριο πεπερασμένο γραμμικό συνδυασμό το φιέν, τότε ισχύει αυτή η ιδιότητα καθετότητας που είχαμε και για τα πεπερασμένα. Γιατί, για να ξαναδούμε το σχήμα μας, για ένα πεπερασμένο χώρο που παράγεται από τα φιέν ως φινή, είχαμε ότι αν είναι εδώ το 0 και εδώ είναι το F και εδώ είναι το PF, τότε αυτό το διάνυσμα είναι κάθετο προς οποιαδήποτε άλλο διάνυσμα που είναι πάνω στο χώρο V. Αυτό είχαμε δείξει για χώρους πεπερασμένης διάστασης. Ωραία. Αν τώρα πάρουμε το PF να είναι το όριο των, ας το πούμε, PNF. Τι είναι το PNF, είναι να πάρουμε, ας το ορίσουμε εδώ πέρα, το PNF να είναι να πάρουμε την προβολή σε πεπερασμένα από αυτά. Δηλαδή να είναι το F, φι κάπα, φι κάπα, το κάπα πάει από 1 έως νι. Το όριο αυτόν είναι το PF. Και εδώ το ίδιο. Εντάξει, αν στη θέση του PF βάλουμε το PNF και το V είναι, το προσεγγίζουμε με κάποια ακολουθία VN η οποία είναι στο χώρο που παράγουν τα φι 1 ως φι n, τότε αυτό εδώ ισχύει από την πεπερασμένη περίπτωση. Παίρνοντας όρια και επειδή ορθογωνιότητα σημαίνει εσωτερικό γινόμενο 0 και το εσωτερικό γινόμενο είναι συνεχές ως προς τις δύο θέσεις, προκύπτει ότι ισχύει και στο όριο. Δηλαδή αυτό που ξέρουμε εμείς είναι ότι για τα ότι το F μείον PNF πεπερασμένη προβολή VN μείον PNF ότι αυτό κάνει 0. Αυτό ξέρουμε από την πεπερασμένη διάσταση προβολή όπου τα VN είναι μια ακολουθία από το χώρο των πρώτων φι 1 έως φι n που συγκλίνουν στο V. Το V είναι όριο τέτοιων συνδυασμών. Άρα συγκλίνει κάποια ακολουθία. Λοιπόν, επειδή αυτά είναι 0, αν πάρουμε το όριο αριστερά και δεξιά θα πάρουμε ακριβώς αυτήν εδώ την ορθογωνιότητα. Άρα λοιπόν αυτό που ίσχυε στην πεπερασμένη διάσταση προβολή ισχύει και στην άπειρη διάσταση προβολή. Και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο προκύπτει ότι και στην άπειρη διάσταση προβολή το PF είναι η βέλτιστη προσέγγιση του F από το χώρο V. Ποιος είναι ο χώρος V τώρα? Ο χώρος V είναι τα όρια των πεπερασμένων γραμμικών συνδυασμών των φι. Παίρνουμε δηλαδή όλους τους γραμμικούς συνδυασμούς και παίρνουμε την κλειστότητα αυτού του χώρου. Φι 1, φι 2 κλπ. Αυτό λοιπόν ισχύει για οποιοδήποτε V που ανήκει σε αυτόν εδώ το χώρο. Στο V.